Πω, τι έχει να γίνει σήμερα! Επιστροφή στο ring, κυρίες και κύριοι! Επιστροφή στις μάχες που δεν θα γινόντουσαν άμα δεν ήταν αυτό εδώ το κανάλι. Γιατί αυτά μας αρέσουν εδώ! Το λοιπόν, σήμερα η φάση είναι ενδομαρβελιακή. Δεν υπάρχει αυτή η λέξη, μόλις τώρα εγώ την ανακάλυψα. Και την κατοχύρωσα κιόλας, μην άκουσα κανέναν να την χρησιμοποιεί. Σήμερα λοιπόν θα βάλουμε να παίξουν μπουνιές δύο ομάδες που αντιμετώπισαν τον ίδιο μεγάλο εχθρό, τον Thanos, τους Illuminati εναντίον των εκδικητών. Οπότε αφήνω τα λόγια τα πολλά για να μιλήσουν τα Gains. Έτοιμοι, φύγαμε! Πριν ξεκινήσουν τα μπουνίδια, να σου υπενθυμίσω, αν σου αρέσει το υλικό που βλέπεις σε αυτό εδώ το κανάλι, να μην ξεχνάς να το δείχνεις πατώντας το κουμπί του like, και αν είσαι καινούριος, πάτησε το κουμπί της εγγραφής και το καμπανάκι για να μην χάνεις καμία ειδοποίηση για τα επόμενα βίντεο που θα έρθουν. Και να πω και ένα τεράστιο ξεχωριστό ευχαριστώ στις μελάρες μου που βοηθούν έμπρακτα την προσπάθεια που γίνεται εδώ πέρα. Πάμε να παίξουμε μπουνιές. Όπως έχουμε καθιερώσει σε αυτήν εδώ τη σειρά, πρέπει να έχουν και ένα λόγο που αυτοί οι δύο ήρθαν σε ρήξη. Και ο λόγος είναι ένας. Δεν μπορώ μια σειρά να την αφήσω απλή. Δεν μπορούσα. Έπρεπε ο Θωμάς να βάλει και σενάριο εδώ πέρα. Πάρτε το. Στη γη 838 λοιπόν, ο Δόκτωρας Περίεργος δημιουργεί μια ομάδα για να παίρνει τις δύσκολες αποφάσεις που αφορούν το συγκεκριμένο σύμπαν, τους Illuminati. Όμως ξαφνικά, εκεί που όλα πήγαιναν καλά, μια τεράστια απειλή εμφανίζεται στο συγκεκριμένο σύμπαν. Ο παντοδύναμος Θάνος, ο οποίος έχει ήδη καταφέρει να μαζέψει όλες τις πέτρες της αιωνιότητας. Και Θάνος με πέτρες, ίσον OP, οπότε η νίκη για τους Illuminati μοιάζει κάτι το ακατόρθωτο. Οπότε και ψάχνει μια ισχυρή ομάδα υπερηρώων για να τους βοηθήσει στο εγχείρημα αυτό, και τη βρίσκει στη γη 616. Και εννοείται ότι οι εκδικητές της γης αυτής θα τρέξουν για να βοηθήσουν την κατάσταση, γιατί αυτή είναι η δουλειά τους. Όμως, μόλις μεταφέρονται στο σύμπαν του Supreme Strange, καταλαβαίνουν ότι στην ουσία όλο αυτό ήταν μια παγίδα. Γιατί ο Thanos, παιδιά, έχει ήδη νικηθεί από τον ίδιο τον Strange, ο οποίος έχει περάσει στο Dark Side για να το καταφέρει αυτό, και σε αυτόν τον σκοτεινό δρόμο όμως αυτή τη φορά έχει προσελκύσει και τους υπόλοιπους Illuminati. Οπότε ο στόχος τους πλέον δεν είναι να σώσουν το σύμπαν τους, αλλά να κυριαρχήσουν σε όλα τα σύμπαντα, σκοτώνοντας την ισχυρότερη ομάδα που υπάρχει εκεί πέρα. Και ο καλύτερος τρόπος για να το κάνουν αυτό είναι να τους ψαρέψουν στο δικό τους σύμπαν για να παίζουν εντός έδρας. Και κάπως έτσι ξεκινάει η σημερινή μάχη. Ιστερόγραφο. Εννοείται ότι καθώς οι εκδικητές, οι κλασικοί εκδικητές, μεταφερόντουσαν στη γη 838, ο Peter Parker άκουσε τη λέξη διάσωση και ακολούθησε κρυφά τον μέντορά του, τον Tony Stark, γιατί αυτό κάνει πάντα, όπως θα έχετε καταλάβει. Οπότε σε αυτήν εδώ τη μάχη, οι εκδικητές χωρίς να θέλουν θα είναι 7 και όχι 6. Και τώρα που τους φέραμε αντιμέτωπους, ήρθε η ώρα να ξεκινήσουν οι μάπες. Έτοιμοι! Fight! Baron Mordo vs Black Widow. Ξεκινάμε με τα εύκολα. Για την πρώτη μάχη μας λοιπόν, οι Illuminati κατεβάζουν τον Βαρόνο Mordo, ένας μάστερ στις μυστικιστικές τέχνες όπως και ο Dr. Strange. Και ο Mordo επίσης είναι και ένας πολύ ικανός μαχητής στη μάχη σώμα με σώμα, και καλείται να αντιμετωπίσει την πρώην ειδικά εκπαιδευμένη πράκτορα της KKB και νυν εκδικήτρια Black Widow. Η Natasha Romanoff, όλοι ξέρουμε πόσο ψυχάρα είναι, αλλά και πόσο καλή μαχήτρια είναι στη μάχη σώμα με σώμα. Αλλά τώρα δεν θέλω να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, ρε παιδιά. Δεν έχει ελπίδα απέναντι σε έναν μάστερ των μυστικιστικών τεχνών, γιατί πολύ απλά ο Mordo μπορεί να τη μεταφέρει στην κατοπτρική διάσταση και να την κάνει ό,τι εκείνος γουστάρει. Οπότε, παιδιά, όπως τα καταλάβατε, όσο και να ήθελα να νικήσει τον Αντασάκι μας, νομίζω πως τελικά ο Warlock της υπόθεσης θα καταφέρει να υπερισχύσει. Άρα εδώ η νίκη και ο πόντος θα πάει στον Mordo και στην ομάδα των Illuminati. Άρα, Black Widow dead! Black Bolt vs Hulk. Μαχάρα αυτή εδώ, παιδιά. Πιστεύω πως εάν γινόταν ποτέ θα βλέπαμε πάρα πολύ ωραίες μάπες να πέφτουν, γιατί μιλάμε για δύο πολύ δυνατούς χαρακτήρες. Ο Black Agar Boltagon λοιπόν, όπως είναι το πλήρες όνομα του Black Bolt, ανήκει στο είδος των Inhumans και πιο συγκεκριμένα είναι ο βασιλιάς του. Και αποτελεί μια πάρα πολύ ιδιαίτερη περίπτωση σούπερ ήρωα. Τώρα, εντάξει, μην κοιτάτε αυτό το πράγμα που είδαμε στο Multiverse of Madness. Κανονικά έχει ενδιαφέρον σαν χαρακτήρας. Ο Black Bolt λοιπόν έχει υπεράνω
άνθρωποι δύναμη, μπορεί να πετάξει, αλλά αυτό που τον χαρακτηρίζει είναι η υπερηχητική κραυγή του που μπορεί να καταστρέψει ό,τι βρεθεί στο διάβο της. Άλλωστε, αυτός είναι και ο λόγος που ο Black Bolt είναι πάντοτε σιωπηλός. Κύχ, δεν βγάζει μιλιά! Γιατί, παιδιά, ένας του μόνο ψήθυρος μπορεί να αναποδογυρίσει ένα άρμα μάχης, ενώ η κραυγή του σε πλήρη ισχύ ισοδυναμεί με μια πυρηνική έκρηξη. Άλλες δυνατότητες που έχει είναι η καταστροφική γροθιά του με το όνομα Master Blow, η οποία τον καθιστά αρκετά ευάλωτο όμως όποτε τη χρησιμοποιεί, γιατί μαζεύει όλο το φορτίο ηλεκτρονίων που έχει πάνω του στη γροθιά του για να εξαπολύσει αυτή την μπουνιά. Ένα φορτίο ηλεκτρονίων όμως που κανονικά το χρησιμοποιεί ως ασπίδα που είναι σχεδόν αδύνατο κάποιος να διαπεράσει. Στην άλλη πλευρά του ring όμως έχουμε τον Τζαντίλα της Marvel, τον πράσινο γίγαντα με το όνομα Hulk. Όχι, μην μου ανησυχείτε, εδώ θα βάλουμε τον κανονικό, τον original, τον πρόστιχο, τον Hulk, και όχι τον vegan που πλασάρει η Marvel στο κινηματογραφικό της σύμπαν λόγω των δικαιωμάτων τα τελευταία χρόνια. Ο παντοδύναμος Hulk λοιπόν είναι και αυτός άλλη μια ιδιαίτερη περίπτωση σούπερ ήρωα, αφού οι ικανότητές του τον καθιστούν αρκετά OP. Και αυτό γιατί δεν φτάνει που έχει σούπερ δύναμη, όσο εκνευρίζεται τόσο πιο πολύ ισχυρός γίνεται. Επίσης, έχει την δυνατότητα να κινείται με μεγάλη ταχύτητα, όπως επίσης και να πηδάει εξαιρετικά μεγάλες αποστάσεις, σχεδόν σαν να πετάει. Μπορεί επίσης να δημιουργήσει καταστροφικά οστικά κύματα χτυπώντας τα δυο του χέρια, αλλά αυτό που τον κάνει έναν φοβερά ανταγωνιστικό αντίπαλο για τον Black Bolt είναι το αδιαπέραστο δέρμα του. Ο Bruce Banner, guys, για όποιον δεν το γνωρίζει, μετατράπηκε σε Hulk όταν το σώμα του εκτέθηκε στην γάμα ακτινοβολία. Κάτι που καθιστά τη νέα του μορφή να αντέχει σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Όπως καταλαβαίνετε, η υπερηχητική κραυγή του Black Bolt δεν θα έκανε στο Hulk τη ζημιά που θα έκανε σε οποιονδήποτε άλλο χαρακτήρα της Marvel. Νομίζω ότι το γεγονός αυτό λοιπόν δίνει ένα μεγάλο πλεονέκτημα στον πράσινο γίγαντα, ο οποίος όσο θα περνάει η ώρα, τόσο πιο πολύ θα τα παίρνει στο κρανίο και θα σαπακιάσει τον Black Bolt. Μη έχοντας λοιπόν άλλη λύση, ο Boltagon θα αναγκαστεί να χρησιμοποιήσει τη σούπερ γροθιά που προαναφέραμε για να αντιμετωπίσει τον Hulk. Κάτι που, όπως πάλι προαναφέραμε, τον κάνει ευάλωτο. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και πως ο Hulk, παρόλο που είναι τεράστιος και σούπερ δυνατός, είναι και απίστευτα γρήγορος. Κάτι που κάνει τον άλλον να μην μπορεί να τον πετύχει και εύκολα. Οπότε και υπάρχουν πολλές πιθανότητες ο Black Bolt να αστοχήσει. Και άμα αστοχήσει, κλάφτα χαράλαμπε. Δεν θα έχει καμία απολύτως ελπίδα απέναντι στον Hulk. Οπότε για εμένα, Black Bolt dead! Captain Carter vs Captain America. Τι έχουμε εδώ λοιπόν? Έχουμε δύο σχεδόν ίδιους χαρακτήρες από διαφορετικά σύμπαντα. Στην ουσία, στη γη 838, αντί τον ορό να τον πάρει ο Steve Rogers, αυτός χορηγείται στην Peggy Carter. Και οι δύο σούπερ ήρωες λοιπόν έχουν σούπερ δύναμη, σούπερ αντοχή, αυξημένη ταχύτητα και αντανακλαστικά, είναι αρκετά ευφυείς, αλλά μπορούν να επουλώσουν και τις πληγές τους με πολύ γοργό ρυθμό. Η μόνη διαφορά που έχουν είναι το extra gadget που κουβαλάει η Captain Carter στην πλάτη της, και αυτό είναι ένα jetpack που της επιτρέπει να πετάει για περιορισμένο χρόνο. Να διευκρινίσω ότι μιλάμε για την Captain Carter του Multiverse of Madness, έτσι, γιατί αυτή από το What If κρατάει και ένα σπαθί. Η άποψή μου λοιπόν, παιδιά, είναι πως τον Captain America τον κάνει ο άνθρωπος και όχι ο ορός. Αυτή ακριβώς άλλωστε είναι και η φιλοσοφία που θέλει να περάσει η Marvel με τον νέο Captain America του Sam Wilson. Ο Steve Rogers λοιπόν είναι ο ιδανικός χαρακτήρας ανθρώπου για να εξελιχθεί στο σωστό ήρωα, στον ηγέτη, τον Captain America που όλοι γνωρίσαμε μέσα από τις ταινίες. Όπως και να το κάνουμε, δεν θέλω να το ξεχνάει κανένας ότι ακόμη και πριν την χορήγηση του ορού ήταν ο άνθρωπος που έπεσε πάνω από μια χειροβομβίδα για να σώσει όλους τους υπόλοιπους. Ρε παιδιά, ό,τι και να λέμε τώρα, ό,τι και να κάνεις, αυτό το πράγμα δεν νικέται, και όσο και να συμπαθώ το χαρακτήρα της Captain Carter, δεν μπορεί να συγκριθεί με αυτόν του Steve Rogers, ο οποίος μεγάλωσε, ρε παιδί μου, μέσα από δυσκολίες που τον γαλούχησαν για να εξελιχθεί στον τέλειο ηγέτη. Εάν λοιπόν υποθέσουμε ότι στη μάχη σώμα με σώμα θα ήταν στο ίδιο επίπεδο και οι δυο τους, πιστεύω πως στο τέλος η ψυχή του Captain America θα έκανε τη διαφορά και θα νικούσε. Οπότε, Captain Carter dead! Professor X vs Hawkeye. Τώρα πιστεύω οι περισσότεροι θα καταλάβατε ότι απέναντι στον Professor X έβαλα ό,τι απέμεινε από τους εκδικητές. Παρ' όλα αυτά, αυτό δεν το λέω για να υποτιμήσω τον Hawkeye, γιατί είναι από τους αγαπημένους μου χαρακτήρες, κυρίως γιατί είναι 100% ανθρώπινος. Ο τοξότης με το αλάνθαστο σημάδι λοιπόν καλείται να αντιμετωπίσει ένα μέλος των X-Men και μάλιστα τον ηγέτη τους. Ο Professor
X έχει την ικανότητα να μπαίνει στο μυαλό άλλων ειδών και να τους κάνει ό,τι αυτός θέλει. Ένας τρόπος υπάρχει μόνο για να κερδίσει ο Hawkeye, τουλάχιστον ένα μπορώ μόνο να σκεφτώ εγώ, είναι να του φυτέψει ένα βέλος στο κεφάλι πριν καλά καταλάβει το τι έχει γίνει ο Professor X. Κάτι που απευθείας κρίνεται ως αδύνατο αφού ο Professor's έχει την έκτη αίσθηση ως skill του, που το επιτρέπει δηλαδή να προβλέπει καταστάσεις. Οπότε και θα έχει μπει από πριν μέσα στο μυαλό του Hawkeye και δεν χρειάζεται παιδιά καν να το σκοτώσει. Μπορεί να τον μετατρέψει σε δικό του όπλο και να τον στρέψει εναντίον της ίδιας της ομάδας. Αλλά εδώ κάποιος πρέπει να πεθάνει, οπότε Hawkeye dead! Doctor Strange vs. Spider-Man. Κάτσα! Είδατε τι έκανα εκεί. Αυτή τη μάχη για όποιον δεν το θυμάται, μια παρόμοια δηλαδή, την έχουμε ξαναδεί στο No Way Home. Ο Peter Parker λοιπόν χώνει τη μύτη του εκεί που δεν τον σπέρνουν για άλλη μια φορά και βρίσκεται εν μέσω μιας μάχης που τον φέρνει απέναντι σε έναν αντίπαλο που τον έχει αντιμετωπίσει ξανά. Και όχι απλά τον έχει αντιμετωπίσει, τον έχει νικήσει κιόλας. Στη γη 616 τον δικό μας τον Dr. Strange. Και δεν ξέρω αν το θυμάστε, τον νίκησε με τη χρήση μαθηματικών παρακαλώ. Όταν και κατάφερε να αποκωδικοποιήσει την κατοπτρική διάσταση και να τη στρέψει εναντίον του δόκτωρα. Βέβαια, τώρα για να λέμε και αλήθειες, στην συγκεκριμένη μάχη ο Dr. Strange κρατούσε και λίγο πίσω τον εαυτό του για να μην κάνει και κακό στον πιτσιρικά Spidey. Τώρα όμως, απέναντι του έχει έναν Evil Strange. Ο οποίος Evil Strange την χάνει να είναι και Sorcerer Supreme στο σύμπαν του. Και δεν φτάνει μόνο αυτό, έχει ασπαστεί και τη μαύρη βίβλο, οπότε χρησιμοποιεί και τη μαγεία του χάος. Τώρα, νομίζω πως τις δυνάμεις του Spider-Man δεν χρειάζεται να τις αναλύσω, είναι γνωστές σε όλους. Νομίζω δεν χρειάζεται να επεκταθώ, οπότε και πιστεύω πως όσο έξυπνος, ικανός και δυνατός να είναι ο Peter Parker της γης 616, δεν γίνεται να τα βγάλει πέρα απέναντι στον Warlock που νίκησε μόνος του τον Thanos. Οπότε και με συνοπτικές διαδικασίες, Spider-Man dead! Captain Marvel vs. Thor. Ο Viking του διαστήματος αντιμέτωπος με την προστάτηδα του σύμπαντος. Η Maria Rambo λοιπόν είναι η Captain Marvel του σύμπαντος 838 και όπως και κάθε Captain Marvel, έτσι και αυτή έχει τα πάντα όλα. Τι να σας πω τώρα, είναι super στα πάντα ρε παιδί μου, σύν ότι έχει την ικανότητα να διαχειρίζεται την κοσμική ενέργεια και να την εξαπολύει στον αντίπαλό της σε μορφή φωτονίων. Πάρα μα πάρα πολύ ισχυρός χαρακτήρας η Captain Marvel, αδιαφυσβήτητα, αλλά απέναντί της βρίσκεται ο θεός των Viking, ο Thor. Ο Thor λοιπόν σε αυτή την φάση κρατάει στο χέρι του το Mjolnir και όχι το Stormbreaker. Όπως οι περισσότεροι θα γνωρίζετε, είναι ο καλύτερος πολεμιστής του Asgard με διαφορά. Έχει ηγηθεί και έχει νικήσει κιόλας σε άπειρες μάχες με όλων των λογιών τα ίδια. Είναι απίστευτα ισχυρός, είναι γρήγορος, είναι σούπερ ανθεκτικός, συν ότι είναι και ο θεός του κεραυνού, ε! Το ξεχάσαμε αυτό. Μπορεί με μία του μόνο κίνηση να τραβήξει μία σφυριά κάτω στο πάτωμα και να κεραυνοβολήσει τον αντίπαλό του. Μόνο που αυτό δεν θα ήταν και τόσο ορθό να το κάνει απέναντι σε έναν αντίπαλο που έχει την ικανότητα να απορροφά ενέργεια και να γίνεται ακόμη πιο ισχυρός. Η Captain Marvel λοιπόν έχει και αυτή τη δυνατότητα και η αλήθεια είναι πως τουλάχιστον στο MCU φαίνεται ξεκάθαρα ότι υπερισχύει σε δύναμη του Thor, η Captain Marvel. Βέβαια, εδώ μιλάμε για μια άλλη Captain Marvel από ένα παράλληλο σύμπαν, αλλά και πάλι. Ακόμη και αυτή ήταν η μόνη που κάπως κόντραρε τη Scarlet Witch στο Multiverse of Madness. Παρ' όλα αυτά, η αλήθεια είναι πως ξεκάθαρος νικητής δεν μπορεί να υπάρξει από αυτή τη μάχη, γιατί μιλάμε για δύο OP χαρακτήρες, αλλά όσο και να μην τυχονεύω την Captain Marvel της γης 838, θα καταλήξω πως τελικά θα κατάφερνε να πάρει τη νίκη απέναντι στον Θωράκλα μας. Άρα, Thor dead! Mr. Fantastic vs. Iron Man. Οι δύο εξυπνότεροι άνθρωποι στο σύμπαν του ο καθένας πάντα βρίσκονται αντιμέτωποι. Ο Tony Stark, ο σιδεράνθρωπος όπως τον λέει το IMDb εδώ και χρόνια, καλείται να κερδίσει σε μία μάχη σώμα με σώμα τον Reed Richards, τον άνθρωπο λάστιχο. Και αυτό είναι παιδιά ο Mr. Fantastic στην ουσία, έξυπνος και ελαστικός. Άντε να πούμε ότι είναι και κάπως ανθεκτικός στις εξεπαφείς επιθέσεις μέχρι εκεί. Α ναι, και έχει και ανοσία στον ηλεκτρισμό, αλλά εδώ πέρα, who cares. Δεν λέω, φοβερά χρήσιμος εκτός μάχης, κυρίως λόγω του μυαλού του. Εδώ όμως τα πράγματα για αυτόν θα είναι δύσκολα.
Συγγνώμη, μίστερ. Με άλλα λόγια, απέναντί του έχει άλλη μια διάνοια με μια στολή που μπορεί και πετάει να ανοιχνεύει και πάνω απ' όλα μπορεί να καταστρέφει και να σκοτώνει. Όχι απλά μπορεί, γι' αυτό κατασκευάστηκε. Η αλήθεια είναι ότι όπως και ο Batman στην DC, έτσι και ο Iron Man στη Marvel, νιώθεις ότι μπορεί να νικήσει τον καθέναν άμα θέλει, ειδικά εάν έχει προλάβει και έχει μελετήσει τον αντίπαλό του από πριν. Θα το έχετε προσέξει και στις ταινίες ότι εάν έχει χρόνο, καταφέρνει και προσαρμόζεται και φτιάχνει καινούργια πραγματάκια ανάλογα με τον αντίπαλο που έχει απέναντί του. Επίσης, να αδράξω την ευκαιρία και να ρωτήσω ρε παιδιά, πραγματικά γιατί δεν το έχω καταλάβει, γιατί ο Mr. Fantastic είναι τόσο αρεστός και δημοφιλής στο κοινό. Μα την Παναγία, παιδιά, ειλικρινά ρωτάω, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ένας τόσο απλός χαρακτήρας είναι τόσο δημοφιλής στο κοινό. Γράφτε μου κάτω στα σχόλια, έχω μεγάλη απορία να δω τι θα απαντήσετε. Τώρα ρε παιδιά, μην το κουράζουμε άλλο. Ο Mr. Φανταστικός δεν θα έχει καμία ελπίδα απέναντι στον σιδεράνθρωπο. Θα του κάνει τη μούρη κρέας ο Τόνι Σταρκ. Και είπα τη μούρη κρέας γιατί τη μούρη noodles του την έχουν κάνει ήδη μια φορά. Οπότε, Mr. Fantastic dead. Οπότε, παιδιά, το αποτέλεσμα, το δικό μου αποτέλεσμα τη σημερινή μάχη είναι Illuminati 4, εκδικητές 3. Εντάξει, τώρα να πούμε και του στραβού το δίκαιο. Η διαφορά είναι ότι οι εκδικητές, σε αντίθεση με τους πεφωτισμένους, έχουν δύο full ανθρώπινα μέλη στην ομάδα τους. Άλλωστε, υποτίθεται ότι οι Illuminati είναι και μία επίλεκτη ομάδα από άλλες επίλεκτες ομάδες που συγκροτήθηκαν για να αντιμετωπίσουν μεγάλες απειλές. Οπότε είναι και λογικό, στη θεωρία τουλάχιστον, να υπερισχύουν. Όμως, παιδιά, τα chilling battles δεν τελειώνουν ποτέ με το τέλος του κάθε βίντεο. Αντιθέτως, εκείνη την ώρα ξεκινούν. Γιατί τώρα, μετά από εμένα, εσείς κάτω στα σχόλια καλείστε να βάλετε αυτές τις δύο ομάδες να παίξουν ξύλο και να βγάλετε εσείς το δικό σας τελικό νικητή. Ποιος θα κέρδιζε λοιπόν, πιστεύετε, οι εκδικητές ή οι Illuminati? Περιμένω να δω τα αποτελέσματα αλλά και πώς θα τους ζευγαρώσετε στις μάχες. Εγώ ήμουν ο Θωμάς. Εάν θέλεις να βλέπεις περισσότερο υλικό από εμένα, μπορείς να με ακολουθήσεις και στο Instagram αλλά και στο TikTok. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες ως το τέλος αυτού του βίντεο. Εάν σου άρεσε, ξέρεις τι να κάνεις και για να μην χάσεις τα επόμενα, πάτησε το κουμπί της εγγραφής και το καμπανάκι για να μην χάνεις καμία ειδοποίηση για τις επόμενες βιντεάρες που θα έρθουν. Και μέχρι το επόμενο, να βλέπετε ταινίες και σειρές, αλλά πάνω απ' όλα να περνάτε όλοι σούπερ!